Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Πέρασαν οι μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού χωρίς να υποχωρήσουν τα βάσανα του βασιλείου. Άρχιζε μάλλον το φθινόπωρο του 371 μετά Χριστόν, όταν πήρε γράμμα του φίλου του Γρηγορίου, τον οποίον δεν είχε ξεχάσει, αλλά τον είχε ξεγράψει από συνεργάτη, όσες φορές του ζητούσε συνδρομή, άλλες τόσες ο Γρηγόριος αρνήθηκε. Να όμως που τώρα ένα θλιβερό επεισόδιο του ξαναθύμισε τις παλιές υποσχέσεις του Γρηγορίου ότι θα ζούσαν και θα διακονούσαν μαζί. Μια σημείωση εδώ είναι απαραίτητη. Οι υποσχέσεις έδιναν αμοιβαία οι δύο φίλοι. Θα είμαστε για πάντα μαζί κτλ. Αλλά ο Βασίλειος καταλάβαινε πάντα μονοπλευρά τις υποσχέσεις. Ήθελε πάντοτε να τον ακολουθεί ο Γρηγόριος. Ποτέ δεν συνέβη να ακολουθήσει ο Βασίλειος τον Γρηγόριο. Αυτό δείχνει τον θεωρητικό χαρακτήρα του ενός, του Γρηγορίου δηλαδή, και τον θεληματικό και δραστήριο χαρακτήρα του άλλου. Ποιο ήταν λοιπόν το επεισόδιο που πλήγωσε πάλι το Βασίλειο, το αναφέρει ο ίδιος. Ένας νεοφώτιστος προστατευόμενός του έμεινε μερικό καιρό κοντά στην Κεσάρια και φυσικά τον άκουσε συχνά στις κουβέντες και τις επίσημες επαφές που σαν αρχιεπίσκοπος ο Βασίλειος είχε με πρόσωπα εκκλησιαστικά. Ο νεοφώτιστος χριστιανός είχε πολύ έπαρση, ημιμάθεια και στρεβλό χαρακτήρα. Όταν σε λίγο ταξίδεψε στην Νάζιανζό, κυκλοφορούσε άνετα στους ανώτερους εκκλησιαστικούς κύκλους σαν φίλος του βασιλείου. Δεν του έφτανε όμως τούτο. Έπαιρνε και μέρος στις θεολογικές συζητήσεις και επιδιώκοντας να εντυπωσιάσει ανέλυε δήθεν τις απόψεις του βασιλείου. Έλεγε όμως τέτοια πράγματα που γέννησαν αμφιβολίες και σοβαρές υποψίες για την ορθοδοξία του βασιλείου. Αν ο Βασίλειος ήταν ορθόδοξος δηλαδή. Τι σπραγματολογούσε ο αθεολόγητος νεοφώτιστος δεν ξέρουμε, γιατί χάθηκε το γράμμα του Γρηγορίου, το οποίο πληροφορούσε σχετικά το Βασίλειο και μαζί του ζητούσε κάποια εξήγηση. Ο Γρηγόριος ήταν μπροστά στις συζητήσεις και σαν πολύ στενός φίλος του Βασιλείου ένιωσε πολύ άσχημα. Προσπάθησε φαίνεται να δώσει εξηγήσεις δικαιολογώντας τον φίλον του, μα θεώρησε αναγκαίο να ζητήσει εξηγήσεις και από τον ίδιο. Η απέτηση του Γρηγορίου ήταν αφελής, γιατί γνώριζε καλά τις απόψεις του Βασιλείου. Γι' αυτό και ο Βασίλειος πληγώθηκε όχι από τις διαδόσεις του νεοφώτιστου, αλλά από το ότι ο Γρηγόριος και μερικοί σοβαροί άλλοι νανζιαζινοί κάθονταν και άκουγαν σαν μαθητές το φαντασιοσκόπο νεοφώτιστο. Φαντασιοκόπο. Δεν με ξέρετε λοιπόν,
εσύ, Γρηγόριε, και οι άλλοι, τόσα χρόνια με γνωρίζετε. Τόσες φορές κουβεντιάσαμε για ζητήματα πίστεως και τώρα με ρωτάτε πάλι τι πιστεύω. Είναι αλήθεια πως δύο λόγια του αρκούσαν για να καθησυχάσουν τον Γρηγόριο και τους άλλους. Όχι, φίλοι μου, δεν θα καταδεχτώ. Το θεωρώ προσβολή του εαυτού μου να δώσω εξηγήσεις. Έπειτα, εάν με τόσες και τόσες αλλοτινές συζητήσεις μας δεν σας έπεισα για την ορθοδοξία μου, πώς θα σας πείσω τώρα με ένα σύντομο γράμμα. Έδωσε παρά τα αυτά μία έμεση καθησυχαστική απάντηση. Εάν όσα λέγαμε άλλοτε σας είναι αρκετά, θεωρήστε φλιαρίες και συκοφαντίες αυτά που ακούσατε τώρα. Μέσα στη θλίψη του και την αθυμία που του έφεραν τα παραπάνω, αντέδρασε με τρόπο θρηνητικό, ρίχνοντας μάλιστα την ευθύνη στο Γρηγόριο. «Τα βάσανά μας αυτά, Γρηγόριε, οφείλονται σε σένα. Αν ήσουν μαζί μου, αν συμμεριζόσουν τους αγώνες και τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις μου, δεν θα συνέβαιναν αυτά. Όμως εσύ με άφησες μόνο. Και αδύνατος όπως είμαι, μου κάνουν όλες αυτές τις επιθέσεις. Είναι να θαυμάζει κανείς το πόσο χρειαζόταν ο δυνατός και θεληματικός βασίλειος τη συμπαράσταση του Γρηγορίου». Και συνεχίζει στο γράμμα του: «Ακόμη, Γρηγόριε, δεν πίστηκες. Άφησε τους λοιπόν όλους εκεί κάτω και έλα μαζί μου. Έλα να πολεμήσουμε μαζί το φοβερό εχθρό. Να ορθώσουμε μαζί τα στήθη μας στην αίρεση και στο παλάτι, στην άγνοια και στη διχόνοια». Πίστευε πράγματι ο βασίλειος στην τόση δύναμη του φίλου του? Έτσι φαίνεται, γιατί συνεχίζει: «Μόλις εμφανιστείς εδώ, θα χάσουν οι αντίπαλοι το θάρρος τους. Η παρουσία σου είναι αρκετή για να διαλυθούν οι παρασυναγωγές. Επίσκοποι, πρεσβύτεροι και άρχοντες συνομωτούν, συκοφαντούν, θέλουν να μας αφανίσουν. Έλα και θα τους εξαφανίσεις εσύ. Πώς θα γίνει αυτό? Απλούστατα θα μάθουν ότι αρχηγός της παρατάξεως των Ορθοδόξων θα είσαι εσύ. Ναι, ναι, μη διστάζεις. Πρόεδρος θα γίνεις εσύ, όχι εγώ. Και τότε ποιος θα τολμήσει να σε αντικρούσει? Ποιος θα βρει το κουράγιο να πει φανερά όχι στο θείο λόγο σου? Το ξέρεις, στο έχω κι άλλοτε πει, ο λόγος σου είναι για πέρα θείος. Είσαι, κατάλαβέ το, ο θεολόγος μας. Το Άγιον Πνεύμα λαλεί με το στόμα σου. Έλα λοιπόν και να δεις που θα κλείσουμε τα στόματα των ανώμων. Τουλάχιστον δεν θα μας πολεμούν ανοιχτά». Περίεργο όλο αυτό, γιατί ο βασίλειος έδινε την αρχηγία στον Γρηγόριο. Μήπως ήταν πολύ κουρασμένος? Είχε απογοητευτεί από τις αδιάκοπες επιθέσεις? Ίσως. Αλλά η πεποίθησή του στο δυνατό και φωτισμένο λόγο του Γρηγορίου ήταν η βασική αιτία. Μάλωνε συχνά το μεγάλο φίλο του, μα γνώριζε καλά το χάρισμά του, τη θεολογία του. Γι' αυτό και για να διαλύσει τις ψυχολογικές δυσκολίες του Γρηγορίου, που όλο τον μάλωνε, του λέει: «Έλα και θα δεις πόσο θα σε υπακούω και πόσο θα σε ακολουθώ». Αυτά είχε πει τότε στο Γρηγόριο με την επιστολή του 71η ή νούμερο 71, 71η καλύτερα. Το να δώσει εξηγήσεις για την πίστη του δεν το θεωρούσε απαραίτητο. Άλλωστε, με παράπονο μικρού παιδιού σημειώνει στην ίδια επιστολή πως όπου να είναι όλοι θα μάθουν ποιος είμαι, τι πιστεύω, αν είμαι δειλός ή τολμηρός. Έβλεπε ο κατάκοπος, ο αλήγιστος αγωνιστής, ότι το φοβερό θηρίο πλησίαζε πολύ κοντά του. Ο Ουάλης, ο αυτοκράτορας, το λιγότερο θα τον εξόριζε.
Ο Μέγας Βασίλειος όμως ήταν έτοιμος για όλα. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε τι θα κάνει όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Μέσα σε τέτοιο ψυχολογικό και πνευματικό κλίμα ζώντας, ήταν επόμενο να μην θέλει ούτε τις συκοφαντίες να αναιρέσει. Ο Γρηγόριος, διαβάζοντας το πολυσήμαντο αυτό γράμμα, δεν συμφώνησε βέβαια, μα συγκινήθηκε πολύ. «Το παράκανες», είπε στον εαυτό του. Φούσκωσε μέσα του ωραίο αδελφικό φίλτρο και τον έπνιξε. «Το παράκανες, Γρηγόριε», σκέφτηκε. «Ο αδερφός σου λιώνει, σφαδάζει από 1002 τυραννίες και σημαίνει στην Αζιανζό. Ντροπή. Πώς το έκανες αυτό? Πώς τον άφησες μόνο του στη φοβερή αυτή μάχη, τον αδελφό? Τι λέω, το σπλάχνο σου?» Σε λίγο καιρό, το φθινόπωρο ή το χειμώνα, ο Γρηγόριος πήρε το δρόμο για την Κεσάρια, για το επίκεντρο της μάχης. Φθινόπωρο και ύστερα χειμώνας του 371. Τότε κορυφώθηκε το μαρτύριο της Εκκλησίας, αλλά και μεσουράνησε η δόξα της. Τότε η Εκκλησία της Καπαδοκίας φανέρωσε τη φωτιά της αληθείας που έκρυβε στο στήθος της. Μέχρι τότε η Ορθοδοξία της Καπαδοκίας έμοιαζε λίγο πολύ με νησίδα στην Ανατολή. Ο Ουάλης απέλυσε τους ασκούς της αιρέσεως παντού. Συνδυασμένες η βία και η πονηρία του έδωσαν αποτελέσματα μεθυστικά. Σάρωσε την Ορθοδοξία και έσφυγε τώρα καλά σαν τα νάλια την Κεσάρια. Είναι αλήθεια πως οι Καπαδόκες δεν είχαν γνωρίσει καλά τη βάναυση σκληρότητα του Ουάλη. Άκουγαν ό,τι συνέβαινε αλλού. Τους κόβονταν βέβαια το αίμα. Τα διάφορα κέντρα της αυτοκρατορίας υποτάχθηκαν πράγματι στην πολιτική του Αριανόφρονα, στην αίρεση. Μα τούτο έγινε γιατί διώχθηκαν οι Ορθόδοξοι, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους, εξαναγκάστηκαν, πιέστηκαν με βία μέσα και όσοι αντιστέκονταν αντικαταστάθηκαν. Η θηριωδία και το μίσος δεν είχε όρια. Έφτασαν στο σημείο να κάψουν στην Νικομήδια Ορθοδόξους πρεσβυτέρους μέσα σε πλοίο. Όσο πλησίαζαν μάλιστα στην Κεσάρια, τόσο πιο άγρια γινόταν η θηριωδία τους. Όργανα του αυτοκράτορα βεβήλωναν τους ναούς. Σε κάποια πόλη μπήκαν στο ναό, ανέβηκαν στην Αγία Τράπεζα και χόρευαν επάνω σε αυτήν. Σε άλλο ναό που ο Ορθόδοξος ιερέας προσπάθησε να εμποδίσει τους βέβυλους, σκότωσαν και έχυσαν ανθρώπινο αίμα πάνω στην ίδια την Αγία Τράπεζα, θύμα και ο ιερέας. Τα φοβερά τούτα σφυροκοπούσαν κάθε μέρα τα αυτιά της Ορθόδοξης Κεσάριας. Το
Το έτος 371 είχε παραγίνει το κακό. Ο λαός είχε τρομοκρατηθεί. Έτρεμε και λύγιζε σαν αδύναμο φυλαράκι που ετοιμαζόταν να χαθεί στο ποτάμι που κυλάει δίπλα του. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν στο μανιασμένο άνεμο. Ήταν φοβερός και γκρέμιζε τυχιά. Και ο Βασίλειος τι έκανε? Κάτι προσπαθεί. Γυρεύει να ανασυντάξει τις ελάχιστες δυνάμεις του σώματός του. Να στήσει όρθιο το πνεύμα του. Μικρά πράγματα δηλαδή για την τόσο μεγάλη μάχη. Εκεί όμως που φαινόταν και ήταν πράγματι λίγος, άρχισε να γίνεται μεγάλος και ατελείωτος. Ο Θεός τον ήθελε και τον έκανε μεγάλο. Τόσο μεγάλο που δεν μπορούν να τον δουν τα μάτια μας. Τον ήθελε μεγάλο γιατί με το πρόσωπο του ισχνού ιερού άντρα θα γκρέμιζε τον ίδιο το σατανά. Τη δύναμη που δούλευε μέσα στον αυτοκράτορα, μέσα στους παλατιανούς και τους αιρετικούς. Όσο η φοβερή στιγμή της αναμετρήσεως πλησίαζε, τόσο πιο νυφάλιος γινόταν ο απογοητευμένος βασίλειος. Το εξασθενημένο σώμα του αντίχει ακόμα περισσότερο στην προσευχή και στην αγρύπνια. Βλέπεις, Χριστέ μου, για σένα, για να πιστεύουν σε σένα το ζητάω. Δυνάμωσέ με να σταθώ καλά, να σε ομολογήσω, να μην λυγίσω ούτε στιγμή, Χριστέ μου. Σε παρακαλώ, ούτε στιγμή. Όχι, δεν είναι από δικό μου εγωισμό. Σύντριψέ με, κατεξευθύλισέ με τώρα, μπροστά σε όλο τον κόσμο, μα δεν με πειράζει. Χαίρομαι αν θες. Δεν σκοτίζομαι για τον εαυτό μου. Άλλωστε μήπως μπορώ να ζήσω για πολύ με το χάλι που έχω. Αυτό που θέλω είναι να σταθώ εγώ καλά, μπροστά στο σατανά και να στυλωθεί η ορθόδοξη πίστη σε σένα. Βοήθησέ με λοιπόν, κράτησέ με όρθιο, τη δόξα σου ποθώ, τίποτε άλλο. Κάθε νύχτα κουβέντιαζε, προσευχόταν, μέχρι που έπεφτε μισολιπόθυμος στο σανιδένιο κρεβάτι του, τυλιγμένος κατάσαρκα με το ράσο που ήταν απογειδότριχα. Με τέτοια επιμονή, σε τέτοια επιμονή τόσο καθάριας ψυχής, δεν μπορεί ο Θεός να αντισταθεί. Δεν το κάνει, δεν το θέλει. Αγαπάει τον άνθρωπο άλλωστε τόσο πολύ. Πρέπει να ήταν Νοέμβριος ή Δεκέμβριος. Οι πιέσεις στο βασίλειο διαδέχονταν η μία την άλλη. Σήμερα τον πρόσβαλαν, αύριο του υπόσχονται πολλά. Πριν αποφασίσει ο Ουάλης την ώρα της τελικής εφόδου, δοκίμασε πολλούς τρόπους για να τον φέρει στα νερά του, το Μέγα Βασίλειο. Ένιωθε μάλιστα ότι και μόνο το γεγονός ότι ο Βασίλειος παραμένει Ορθόδοξος Μητροπολίτης Κεσαρίας αποτελεί για αυτόν αποτυχία της πολιτικής του, δηλαδή γελιοποίηση του βασιλικού του κύρους. Δεν είχε μπει λοιπόν ακόμη στην Κεσάρια και με χίλια τεχνάσματα προσπαθούσε να κάνει αριόφρονα ποιον, το Βασίλειο. Τι αφέλεια, θα πείτε, μπορεί να δείξει και ο ίδιος ο σατανάς μερικές φορές. Σημαντικό ρόλο στις πιέσεις έπαιζαν οι δικαστικοί που είχαν κιόλας γίνει πέρα για πέρα όργανα του αυτοκράτορα. Δεν υστέρησαν όμως και οι στρατιωτικοί καθώς και οι παλατιανοί ευνούχοι. Το άθλιο τούτο κατάντημα του άντρα. Τα τεχνάσματα δεν έφεραν αποτέλεσμα και ο Ουάλης βιαζόταν. Ήθελε να τελειώνει όσο γίνεται γρηγορότερα με την τελευταία εστία αντιστάσεως, δηλαδή το Βασίλειο Επίσκοπο Κεσαρίας. Έτσι θα υποτάσσονταν αμέσως Καπαδοκία, Πόντος,
και Αρμενία. Αναγκάστηκε λοιπόν ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Έστειλε προπομπό στην Κεσάρια τον έπαρχο Μόδεστο, τον ύπαρχο των Πρετοριανών. Ήξερε τι έκανε. Ο Μόδεστος ήταν από την άθλια εκείνη πάστα των ανθρώπων που γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως για να κρατήσουν τη θέση τους. Αδίστακτος και απάνθρωπος για να υπηρετεί και προκειμένου να αρέσει στον αφέντη του. Η εκκλησία στην Ανατολή γνώρισε τη θηριωδία του από την Γαλλή. Οριόταν σαν λιοντάρι και ήξερε να κάνει πράξη τις απειλές του, όπως ήξερε και να κολακεύει με ιστεροβουλία. Έτσι στερέωνε τη θέση του δίπλα στον αυτοκράτορα. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός περιγράφει με ακρίβεια τα γεγονότα που ακολούθησαν και που θα διηγηθούμε και εμείς πιο κάτω, προσφεύγοντας σε ιστορικούς του 5ου αιώνα. Στην Κεσάρια, ο Μόδεστος εγκαταστάθηκε στο διοικητήριο. Η αναμέτρηση όμως με το βασίλειο έγινε μάλλον στο δικαστήριο. Ο στρατός που τον συνόδευε τόνιζε περισσότερο τις διαθέσεις του. Από την πρώτη στιγμή φρόντισε να πείσει τους πάντες ότι θα είναι σκληρός και ανελέητος. Δεν χρειάζονταν όμως να κοπιάσει γι' αυτό. Διέταξε να του φέρουν το βασίλειο, που ήταν κιόλας έτοιμος. Όλη τη νύχτα ο Μέγας Βασίλειος, ο Όσιος του Θεού, ο Επίσκοπος Κεσαρίας προσευχόταν. Για κάποια στιγμή ένιωσε τα γόνατά του να λύνονται από το φόβο. Θα τα κατάφερνε? Θα στεκόταν όσο χρειαζόταν άξιος μπροστά στο θηρίο? Το πικρό ποτήρι μένει πικρό και για τους μεγάλους. Πέρασε όμως ο φόβος του. Το Άγιο Πνεύμα έσφιξε τους αρμούς του και άρχισε να αισθάνεται αλλιώτικα. Ο χειμώνας της Καπαδοκίας είχε πέσει βαρύς. Όλα ήσαν παγωμένα και έδειχναν ακίνητα. Ήταν ήδη προχωρημένος Δεκέμβριος. Στο σπίτι του βασίλειος δεν είχε ανέσεις. Το κρύο τον περώνιαζε. Κινήθηκε όμως από μέσα του μια σπίθα που έγινε λίγο-λίγο φωτιά. Τον έκαιγε και τον δρόσιζε μαζί. Πώς? Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Τον είδαν όμως το πρωί ηλαρό και γιορταστικό. Είδαν επιτέλους να γελούν λίγο τα χείλη του. Οι δικοί του τρόμαξαν βλέποντάς τον. Ύστερα όμως ηρέμησαν και αυτοί και τον ακολούθησαν. Ο βασίλειος είχε μέσα του άγιο πανηγύρι και το ακτινοβολούσε η καρδιά του. Περπατούσε για το διοικητήριο. Όλα προμηνούσαν γιορτή. Το αφανισμένο του πρόσωπο διχνόταν τώρα ωραίο, ηλαρό. Το κουρασμένο του βήμα ήταν χαριτωμένο και σίγουρο. Ακόμη και το τριμμένο ράσο του στεκόταν σήμερα με αξιοπρέπεια και χάρη. Πίσω του σχηματίστηκε μικρή πομπή που τον ακολουθούσε αθόρυβα. Ήσαν εκείνοι που θα πάγωσαν από το κρύο και την αγριότητα του Μόδεστου. Ήσαν αυτοί που λίγο ή πολύ ένιωσαν κάτι από το ιερό πανηγύρι του βασιλείου. Ήθελαν και αυτοί να γιορτάσουν με τον ήρωά τους. Ήθελαν να είναι μπροστά στον αγώνα με τον Άγιό τους. Δεν τους άφησαν όμως. Οι στρατιώτες πρότειναν τα σιδερένια κοντάρια. Σημάδια ότι έπρεπε να μείνουν όλοι έξω. Προχώνησε μόνος ο ιερός άνδρας. Σιγά, σταθερά, ανέβηκε την κλίμακα του πρετορίου. Η σιλουέτα του μάκραινε, αλλά ο ίδιος μεγάλωνε, πλάτενε και γέμιζε την ατμόσφαιρα. Ο μικρός άνδρας ήταν εκεί, πάνω και μέσα σε όλα. Στα μάτια που τον ακολουθούσαν μίκραιναν όλα τα άλλα,
στρατιώτες, κτίρια λαμπρά, γιατί μεγάλωσε υπερφυσικά ο βασίλειος. Και ο Μόδεστος, μόλις τον ειδοποίησαν, πήγε στην επίσημη αίθουσα και έκατσε στο θρόνο προκλητικά, περισσότερο απειλητικά. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ξαφνιάσει το βασίλειο. Είχε ακούσει τόσα πολλά για τον ισχνό του το άνδρα, που τον έκαναν λιγότερο σίγουρο. Αμηχανία και ένας αδιόρατος φόβος καρφώθηκε κάπου στην καρδιά του Μόδεστου και δεν έλεγε να φύγει. Γι' αυτό έπρεπε από την αρχή να του πάρει αμέσως τον αέρα με τρόπο απότομο, έτσι θελικό, σκληρό, όπως συνήθιζαν αυτοί. Να τελειώνει μια ώρα γρηγορότερα. Λίγο πίσω από τον έπαρχο στάθηκαν μερικά επίσημα πρόσωπα. Ο διοικητής, οι ευνούχοι, δικαστές, ξοφλημένοι. Έφεραν στην αίθουσα το βασίλειο. Εκείνος προχώρησε στο θρόνο αγέροχα, χωρίς να προκαλεί, εύχαρης, χωρίς να γελάει. Ηλεκτρικό ρεύμα κενώθηκε στην αίθουσα. Οι καρδιές των βλοσιρών Παναθιανών έχασαν για λίγο το ρυθμό τους. Τον ξαναβρήκαν όμως γρήγορα. Έπρεπε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ο Μόδεστος τεντώθηκε, έβαλε πάγο και σίδερο στη φωνή του και μίλησε. «Μόδεστος, Βασίλειε, πώς τόλμησες μόνο εσύ να πας κόντρα στο θέλημα του βασιλιά μας? Ποιος είσαι εσύ που τόλμησες να τον περιφρονήσεις?» Ο βασίλειος κατάλαβε την τακτική. Επίθεση και ευνηδιασμός. Δεν θα παρασυρώταν όμως, θα επέβαλε το δικό του ρυθμό στη φοβερή αυτή αναμέτρηση. Θα γινόταν βράχος που πάνω του θα τσακίζονταν η οργή και το μίσος των αιρετικών. Θα υψωνόταν σύμβολο για όρθωμα της Εκκλησίας μπροστά στις εξουσίες του κόσμου τούτου. Ζητάει λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία, κατηγορία καθαρή. Βασίλειος, για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Ποιο είναι το σφάλμα μου και δεν το ξέρω? Μόδεστος, δεν έχεις την πίστη του βασιλιά, τώρα που όλοι υποτάχθηκαν? Βασίλειος, κάνω έτσι γιατί ο δικός μου βασιλιάς δεν στέργει την πίστη του ουάλη που προσκυνά το κτίσμα, γιατί οι αριανοί δέχονταν τον ιό σαν κτίσμα. Πώς να το κάνω λοιπόν τούτο, αφού εγώ που είμαι κτίσμα κλήθηκα να γίνω Θεός? Προσκυνώ τον ιό σαν Θεό και όχι σαν κτίσμα. Μόδεστος, και τότε τι είμαστε εμείς που πιστεύουμε πως ο Αυτοκράτορας? Βασίλειος, τίποτα όσο προστάζεται τέτοια πράγματα. Ιδρώτας αγωνία και οργή μαζί, χωρίς όρια, πάλευαν στο άριθμο πνεύμα του έπαρχου. Άρχισε κιόλας να τα χάνει. Έτσι εξηγείται η αφιλής του ερώτησης. Μόδεστος, γιατί δεν το έχεις για σπουδαίο να είσαι με το μέρος μας, να μας έχεις φίλους? Βασίλειος, βεβαίως, είσαστε κιόλας έπαρχοι και μάλιστα από τους ισχυρούς. Μα δεν σας έχω πιο σεβαστούς από το Θεό. Και σαν τέκνα του Θεού που είμαστε, και εσείς είσαστε, είναι σπουδαίο να σας έχω φίλους. Τόσο σπουδαίο όσο να έχω φίλους και τους υφισταμένους μας. Ο χριστιανισμός δεν φαίνεται από τα αξιώματα, αλλά από την πίστη των προσώπων. Με τα λόγια τούτα ο βασίλειος φώτισε με δυνατό φως τον ισχυρό άρχοντα. Του έδειξε πόσο μικρός είναι και πόσο κομική γίνεται η αυθάδειά του. Ο Μόδεστος το κατάλαβε. Ένιωσε να τον ξεγυμνώνουν, να του παίρνουν τη δύναμη με την οποία τρόμαζε τους μικρούς.
Άναψε λοιπόν τώρα και κόρωσε. Οι φλέβες του τεινάχτηκαν. Το αίμα του γύρευε να χυθεί στο πρόσωπο του Ιλαρού αγέροχου άνδρα, να το κάψει και να το σκορπίσει. Με μιας ορθώθηκε στο θρόνο και σχεδόν άναρθρα φοβέρισε. Μόδεστος, δε φοβάσαι λοιπόν την εξουσία μου. Βασίλειος, μα τι μπορείς να μου κάνεις, τι πρόκειται να πάθω. Τώρα πια ο έπαρχος είχε χάσει ολότελα τον έλεγχο. Άθελά του η θηριωδία τον πήγαινε στον εξευτελισμό. Πάντα έτσι κάνει ο Σατανάς. Εκεί οδηγεί τα θύματα του. Όρθιος και αγριότερος απαντά στο ερώτημα του ιερού άνδρα. Μόδεστος. Τι μπορώ? Ένα από τα πολλά που έχω δικαιοδοσία. Η ώρα του θριάμβου έφτασε για το βασίλειο. Δεν την είχε προγραμματίσει. Από τη στιγμή όμως που δεν φοβήθηκε την ανθρώπινη οργή, κέρδισε τον αγώνα. Τώρα του ήρθε να γελάσει. Ειρωνικά βέβαια. Δεν το έκανε. Θα ήταν μικρή ανθρώπινη προσβολή του δύστιχου έπαρχου, που δεν ήθελε να τον ταπεινώσει. Δεν ήθελε να πονέσει ο βασανιστής του. Σαν μια στραπή, το πνεύμα του μηδίασε. «Θεέ μου, πόσο αφελής είναι ακόμη καμιά φορά οι άνθρωποι. Δεν βλέπει πως δεν έχω τίποτα από αυτά που μπορεί να βλάψει ο άνθρωπος τούτος». Δεν έφτασαν οι σκέψεις και το μηδίωμα στα ιερά χείλη. Ρώτησε μόνο απλά. «Βασίλειος, ποια είναι αυτά που θα πάθω? Πες μου τα να τα ακούσω». «Μόδεστος, δίμευση της περιουσίας σου, εξορία, βασανιστήρια, θάνατο». «Βασίλειος, με άλλο τίποτε φοβερισέ με, αυτά δεν με νοιάζουν». Ο εξαγριωμένος έπαρχος ένιωσε τα λόγια του τα μαχαίρι στα νεφρά του. Τα μάτια του έγιναν πιο κόκκινα, η φωνή του τσάκισε. Τα νεύρα του έκλεγαν και παραδίδονταν. Και όλα γύρω του χάνονταν. Από δυνατά γίνονταν αδύνατα, από ισχυρά ανίσχυρα, γιατί ο ίδιος μίκραινε, γίνονται αυτός που ήταν, ένας μικρός άνθρωπος. Μάζεψε τις δυνάμεις του όμως και ψέλισε. «Μόδεστος, πώς γίνεται αυτό, πώς και δεν φοβάσαι?» «Βασίλειος, γιατί δεν φοβάμαι δίμευση, αυτός που δεν έχει τίποτα εκτός από τα τριμμένα παλιά ρούχα και μερικά βιβλία. Αυτός είναι όλος ο βίος μου, μόδεστε. Η εξορία πάλι δεν με τρομάζει, γιατί δεν έχω τόπο δικό μου και η Κεσάρια στην οποία τώρα κατοικώ δεν είναι δική μου. Όπου λοιπόν κι αν με πετάξετε θα είναι τόπος του Θεού και εγώ θα είμαι εκεί πάρικος και παρεπίδημος». «Τα βασανιστήρια», είπες. «Τι να κάνουν και αυτά σε σώμα σαν το δικό μου? Ένα πρώτο χτύπημα να δώσεις και όλα τέλειωσαν αμέσως. Αυτό είσαι ικανός να το κάνεις. Με απειλείς με θάνατο? Θα μου γίνεις ευεργέτης. Αυτό ποθώ κι εγώ. Να πάω όσο πιο γρήγορα στο Θεό, για τον οποίο ζω και αγωνίζομαι. Βιάζομαι να φτάσω στο Θεό μου, στον Πατέρα μου». Ποιος θα μπορούσε να τρομάξει κάποιον που ζούσε έτσι και σκεφτόταν έτσι? Κανείς βέβαια. Πολύ περισσότερο ένα παλατιανό όργανο των αιρετικών. Ο Μόδεστος ομολόγησε μέσα του την ήττα. Το θηρίο νικήθηκε από τον ήμερο άνθρωπο. Κάθισε αποκαμωμένος στον ανώφελο θρόνο. Δεν τον είχε βοηθήσει να δαμάσει τον ήμερο, γιατί ο Μέγας Βασίλειος ημέρεψε κοινωνώντας με το Θεό. Θέλοντας και μη, έπρεπε να δείξει ρεαλισμό. Δεν θα έλεγε βέβαια μπροστά στον εχθρό του τη λέξη «νικήθηκα». Σώπασε όμως για λίγο, βυθίστηκε περισσότερο στο θρόνο. Έγειρε μπρος το κεφάλι, συλλογίστηκε. Όλα λοιπόν ανώφελα με το ιερό αυτό τέρας το βασίλειο. Σήκωσε αργά-αργά το κεφάλι. Δεν το έστησε ολόρθρο στους ώμους, τόσο που να μπορεί να κοιτάξει τον ισχρό άνδρα που γέμιζε την αίθουσα.
ζήτησε να πει κάτι. Δεν του ερχόταν. Άνοιξε κάποτε το στόμα του και αυτό για μια έμεση ομολογία της ήττας του, αναγνώριση δηλαδή του μεγαλείου του βασιλείου. Μόδωστος. Κανείς μέχρι τώρα δεν μίλησε με τόσο θάρρος στο Μόδεστο. Κανείς δεν είχε μπροστά μου τόση παρησία. Ήρθε η ώρα του κεραυνού. Ο βασίλειος δεν κρατήθηκε. Οι ώρες είναι μεγάλες, κρίσιμες και ιστορικές. Γι' αυτό δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς εγωιστή. Στην ερώτησή του λοιπόν ότι ποτέ δεν βρήκε μπροστά του τόση παρησία ο Μόδεστος, απαντάει ο Βασίλειος. Φαίνεται πως δεν συνάντησες ποτέ σου αληθινό επίσκοπο. Αλλιώς θα σου μιλήσω με τον ίδιο τρόπο, αφού θα αγωνιζόταν για τόσο υψηλά πράγματα. Ο Βασίλειος είδε τώρα το συντριμμένο έπαρχο. Μέτρησε και το βαρύ λόγο που ξεστόμησε και θέλησε να μαλακώσει την ατμόσφαιρα. «Εμείς οι Ορθόδοξοι, επαρχέ, είμαστε καλοί και ταπεινοί όσο κανείς άλλος. Όχι μόνο στο βασιλιά δεν φερόμαστε υπεροπτικά, μα ούτε και στον πιο μικρό άνθρωπο. Αν όμως τύχει να κινδυνεύει η πίστη στο Θεό, τότε περιφρονούμε τα πάντα και αγκαλιάζουμε αυτή την πίστη. Τότε η φωτιά, το ξύφος του Δημίου, τα θηρία και το ξέσκισμα της σάρκας με τα νύχια των βασανιστών φέρνει σε μας περισσότερο ευχαρίστηση παρά φόβο. Γι' αυτό κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι έχεις δικαιοδοσία. Βρίσε με, απείλησέ με όσο θέλεις. Ας το ακούσει όμως ο βασιλιάς. Δεν θα με καταφέρεις να δεχθώ την κακοδοξία, έστω κι αν απειλήσεις χειρότερα». Αυτή ήταν η τελευταία ψυχρολουσία που δέχτηκε ο τραγικός άρχοντας από το βασίλειο Κεσαρίας στη φοβερή και ιστορική τούτη αναμέτρηση. Μουδιασμένος ο Μόδεστος, σαν το δαρμένο ζώο, έκανε νόημα στους φρουρούς να αφήσουν ελεύθερο το βασίλειο. Έξω ένα μέρος από το πίμνιο του βασιλείου περίμενε. Και περίεργο, δεν αγωνιούσε, ήξερε ότι την κρίσιμη ώρα ο βασίλειος, πες καλύτερα ο Θεός που τον οδηγούσε, θα νικούσε. Τον κύκλωσαν, τον έβαλαν στη μέση προστατευτικά με δέος και σεβασμό. Όπως άλλοτε τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τα λείψανα των μαρτύρων. Ήταν το παλάδιό τους, ο ήρωάς τους, το πρόσωπο που όλοι θα ήθελαν να είναι, μα που δεν χαριτώθηκαν από το Θεό τόσο πολύ. Πρώτος μεταξύ αυτών που περίμεναν ήταν ο φίλος του Γρηγόριος. Μόλις ο αθλητής Βασίλειος τον είδε, ένιωσε μία τρυφερή ανακούφιση. Ανεπαίσθητα όμως διακριτικά. Δεν ήταν ώρα για συναισθηματισμούς. Την ίδια ώρα ο Γρηγόριος ήθελε πολύ να πάρει στην αγκαλιά του το βασίλειο, αλλά συγκρατήθηκε. Τώρα δεν περνούσε ο βασίλειος, ο επιστήθιος φίλος του. Περνούσε ο εκλεκτός του Θεού. Το πρόσωπο με το οποίο νίκησε ο Θεός το σατανά της αιρέσεως. Το ιερό σύμβολο που όλοι έπρεπε να σέβονται σαν φανέρωση της δυνάμεως του Θεού. Χωρίς επιφανήματα για την νίκη, χωρίς περιττές κουβέντες, οδήγησαν το βασίλειο στο σπίτι του. Έμεινε κοντά του μόνο ο Γρηγόριος. Οι άλλοι σκόρπισαν στην Κεσάρια να βεβαιώσουν, να διατυμπανίσουν την ιστορική νίκη. Τι απέγινε με το Μόδεστο? Εκείνος έμεινε πολλή ώρα συλλογισμένος. Όχι πάνω στο θρόνο. Και αυτός του έφταιγε. Δίπλα στο γραφείο του διοικητή. Η ταπείνωση αυτή τον είχε συντρίψει. Δεν έλεγε όμως να αλλάξει φρόνημα. Αγαπούσε πιο πολύ το αξιωμά του από το Θεό. Και γι' αυτό αρνιόταν τη Θεία Χάρη.
Την άλλη μέρα δοκίμασε πάλι ο Μόδεστος, χωρίς αγριάδες τώρα. Μήπως ο Βασίλειος είχε αλλάξει γνώμη. Φυσικά, ούτε και ο ίδιος πίστευε σε κάτι τέτοιο. Τήρησε απλώς τη συνήθεια. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στο βασιλιά που έφτανε στην Κεσάρια. Δεν δίστασε να του πει όλη την αλήθεια. Νικηθήκαμε, βασιλιά μου, από τον επίσκοπο αυτής εδώ της εκκλησίας. Δεν φοβάται απειλές. Είναι πιο σταθερός από τους λόγους μας. Είναι ισχυρός, είναι πιο ισχυρός από την ίδια την πειθό μας. Ας απειλήσουμε κανένα δειλό, όχι το βασίλειο. Αν θέλουμε αποτελέσματα, πρέπει να καταφύγουμε στον εξαναγκασμό. Δηλαδή, να τον εξορίσουμε. Ο αυτοκράτορας που στο μεταξύ έμαθε τα καθέκαστα όσα χρειαζόταν για να καταλάβει τη δύναμη του βασιλείου, δεν συμφώνησε. Είχε το κουράγιο να θαυμάζει τις αρετές των ανθρώπων. Έδωσε λοιπόν εντολή να μην χρησιμοποιήσουν βία. Όχι πως άλλαξε γνώμη για το βασίλειο. Ο θαυμασμός του στο βασίλειο δεν σήμαινε αναγνώριση της πλάνης του, απλώς άλλαξε τακτική. Το σίδερο στη φωτιά λυγίζει, μα μένει σίδερο. Περίμενε λοιπόν μια ευκαιρία. Θα έβρισκε τρόπο να προωθήσει έτσι τα σχέδιά του. Όλους μέχρι τώρα τους είχε καταφέρει. Με λίγη υπομονή θα έσκυβε και ο βασίλειος. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Ο Δεκέμβριος του 371 προχώρησε και τελείωσε παγωμένος. Η περίοδος της νηστείας έφτασε στο τέλος. Οι εκκλησίες θα γιόρταζαν τα μεγάλα γεγονότα, τη γέννηση του Κυρίου, τη βάπτισή του, τα θεοφάνεια. Μέχρι τότε οι δύο γιορτές γίνονταν την ίδια μέρα στις 6 Ιανουαρίου. Με κατάλληλη προετοιμασία των πιστών, με την πρέπουσα κατανόηση των μεγάλων αυτών γεγονότων, με πολλή επισημότητα. Στην Εκκλησία της Ανατολής επικρατούσε περίεργη ατμόσφαιρα. Όλοι περίμεναν τα γεγονότα της Κεσάριας και τώρα δεν ήξεραν τι να υποθέσουν. Τελείωσε το θέμα με νίκη του βασιλείου, υποχώρησε λοιπόν ο Ουάλης. Δύσκολο να δεχθεί κανείς κάτι τέτοιο για τον αυταρχικό τούτο βασιλιά. Το θέμα επομένως μάλλον δεν είχε τελειώσει. Αδιόρατη ένταση κυριαρχούσε και στην ίδια την Κεσάρια. Ανήσυχη γαλήνη σκέπαζε τις καρδιές των Ορθοδόξων. Θαρούσαν στη θεία δύναμη του βασιλείου, μα γνώριζαν και τον έτσι θελισμό του αυτοκράτορα.
έφτασε η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Από νωρίς, ο Μητροπολιτικός Ναός της Κεσάριας γέμισε. Οι ανάσες των ανθρώπων ζέστενα την ατμόσφαιρα. Οι προσευχές των πιστών την έκαναν γλυκιά, πνευματική, πανέμορφη. Ο ναός ήταν μεγάλος και λαμπρός. Τάξη όμως επικρατούσε παντού. Μπροστά στο Ιερό Βήμα, στην Αγία Τράπεζα, στεκόταν η άλικη μορφή του Αγίου. Ευθυτανής, σοβαρός, γλυκής. Το φοβερά νησταμένο πρόσωπό του φωτιζόταν από το θείο πνεύμα που είχε μέσα του και έλαμπε. Ακτινοβολούσε, έτσι που έδειχνε ωραίο, αγαπητό, σεβαστό. Ήταν το δείγμα του Θεού στον κόσμο. Οι Κεσαρείς το έβλεπαν, το ένιωθαν. Κοινωνώντας με τον επίσκοπό τους, κοινωνούσαν με το Θεό. Γιατί ο επίσκοπός τους ήταν φανερά θεωμένος. Ήταν το εκλεκτό σκεύος του Θεού. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στον κόσμο με πρόσωπα εκλεκτά. Φανερώνει το Θείο Θέλημα με πρόσωπα. Έξω από αυτά δεν υπάρχει τίποτε, ούτε η Εκκλησία. Διότι και ο Χριστός πρόσωπο είναι. Η ένωση του ανθρώπου με το Θεό γίνεται με τη μετοχή του πιστού στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Αυτοκράτορας περνούσε τις ημέρες του στην Κεσάρια. Μελετούσε και επόπτευε την λίστα των κρατικών προβλημάτων. Περισσότερο τον απασχολούσε ο Μέγας Βασίλειος. Του έφραζε το δρόμο. Δεν τον άφηνε να δημιουργήσει κράτος με πίστη ενιαία, δηλαδή με πίστη τον αριανισμό. Παράλληλα, ο θαυμασμός του για το Βασίλειο του δημιουργούσε συχνά κάποιες αμφιβολίες. Μήπως ο άνθρωπος τούτος έχει δίκιο? Μήπως η πίστη μου δεν είναι σωστή? Δεν προχωρούσε πάντως, γιατί πριν απ' όλα ήταν βασιλιάς και το συμφέρον του κράτους ήταν η ενότητα, που εξασφαλιζόταν τώρα με τον αριανισμό. Έτσι νόμιζε. Την ημέρα των Θεοφανίων όμως πήρε μία απόφαση. Λίγο από την ελπίδα να συγκινήσει με τη χειρονομία του το Βασίλειο. Λίγο, γιατί μέσα του τον θαύμαζε. Η επίσημη αυτοκρατορική άμαξα, οι καβαλάριδες φρουροί και οι ασπιδοφόροι περίμεναν έξω από τη βασιλική κατοικία. Σχηματίστηκε λαμπρή πομπή που τράβηξε για το Μητροπολιτικό Ναό. Όλοι παραξενεύτηκαν, μα κανείς δεν έλεγε τίποτα. Τα πλήθη στους δρόμους σταυροκοπιόνταν. Για καλό ή για κακό πήγαινε στη Μητρόπολη ο βασιλιάς? Ξεπέζεψε ήρεμα με αργές μετρημένες κινήσεις, κρατώντας κάτι πολύτιμο στο αριστερό του χέρι. Περήφανος προχώρησε στο ναό. Το εκκλησίασμα σάστησε, παραμέρισε, δεν πίστευε καλά-καλά στα μάτια του. Κι είναι αλήθεια πως οι πιστοί δεν διάβαζαν αγριάδα στα μάτια του βασιλιά. Και ο Ουάλης δεν σάστησε λιγότερο, αντίθετα μάλιστα, εντυπωσιάστηκε τόσο από το προσευχόμενο πλήθος, από την τάξη και την ατμόσφαιρα του ναού, που ζαλίστηκε. Πρόσεξε κατά το Ιερό Βήμα, είδε την απτόητη μορφή να ιερουργεί πλημμυρισμένη στο φως. Ελαφριά σκοτωδύνη τον έκανε αδύνατο. Το αντρίκιο του πρόσωπο χλώμιασε. Κανείς όμως δεν κατάλαβε τίποτε. Προχώρησε λίγο, λίγο περισσότερο. Στάθηκε δίπλα στην ωραία πύλη να προσφέρει σαν χριστιανός τα δώρα του, διότι είχε φέρει μαζί του πρόσφορο και νάμα. Μέσα του γινόταν χαλασμός δυνάμεων. Κανείς από τους αστισμένους αυλικούς δεν υποψιαζόταν το δράμα του Ουάλη. Κινήθηκε να δώσει τα δώρα που κρατούσε. Υποδιάκονοι και ιερείς έβλεπαν, μα κανείς δεν κουνιόταν,
δεν τα έπαιρνε. Όλοι δίσταζαν. Τάχα θα τα δεχόταν ο Βασίλειος. Η ένταση κορυφώθηκε. Τα νεύρα του σκληρού αυτοκράτορα τσάκισαν. Τα γόνατα του λύθηκαν και λύγησε ολόκληρος. Το χέρι ενός ιερέα τον κράτησε γερά από τον μπράτσο, τον στήριξε και δεν σοριάστηκε στο πάτωμα. Απέφυγε τον εξευτελισμό. Σιγά σιγά πάλι συνήλθε. Το επεισόδιο ίσως να ήταν κρούσιμο της θύρας από το Άγιο Πνεύμα. Πάντως ο Ουάλης δεν την άνοιξε. Τα δώρα πήγαν στο ιερό βήμα. Ο φωτολισμένος ιερέας όλα τα έβλεπε και ασκήταζε αλλού. Έκανε νεύμα και ο διάκος πήρε τα δώρα του κακόδοξου αυτοκράτορα. Πόσο φως, πόσο άγιος περιμένεταν ο Βασίλειος για να δεχθεί πρόσφορο και νάμα ενός αιρετικού διώκτη, φοβερού της εκκλησίας, φωνιά πολλών κληρικών. Τι σκέφτηκε, τι διέκρινε στην πράξη αυτή του βασιλιά ο Άγιος Επίσκοπος την ώρα που λειτουργούσε, δεν ξέρουμε. Δέχθηκε όμως τα δώρα. Χειρονομίες που ξεπερνούν τους κανόνες όταν γίνονται από Αγίους δεν διακρίνονται από κοινούς ανθρώπους. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Ο βασιλιάς ακίνητος περίμενε. Ο Βασίλειος με προσεκτικές κινήσεις έβγαλε τη λαμπρή του ιερατική στολή και έμεινε με το μοναδικό τριμμένο ράσο του που τύλιγε το άσημο μικρό του σώμα. Κινήθηκε προς την αριστερή πύλη του ιερού βήματος και εκεί δέχτηκε ο ίδιος τον αυτοκράτορα Ουάλη. Ξέρουμε καλά πως δεν ήταν στο χαρακτήρα του βασιλείου με πολλά χαμόγελα, τα πολλά χαμόγελα και οι ανατολίτικοι τεμενάδες. Όσοι όμως τον αγαπούσαν και δεν τον φθονούσαν, διέκριναν στο πρόσωπό του το φέρσιμό του βαθιά ευγένεια και πηγαία καλοσύνη. Αυτά τα είχε την ώρα τούτη περίσσια, γιατί μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και είχε μέσα της λουστή την αγάπη, την καλοσύνη, την αλήθεια, το φως του Χριστού. Σοβαρός λοιπόν, αλλά και πολύ αυρός, κουβέντιασε με τον Ουάλη. Αυτό αποτελούσε μεγάλη επιθυμία του αυτοκράτορα που μόλις τώρα πραγματοποιήθηκε. Πίστευε άραγε ο Ουάλης ότι θα κέρδιζε το βασίλειο με μια ιδιαίτερη συζήτηση? Δεν ξέρουμε. Βέβαιο μόνο είναι ότι από τη στιγμή αυτή ο Ουάλης άλλαξε στάση απέναντι στο βασίλειο και στους Ορθοδόξους γενικά. Ο πάγος έλειωσε. Οι διωγμοί λιγόστεψαν. Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, ο ισχυρός και ο θείος, δεν το ξέρουμε. Μιλούσαν χαμηλόφωνα, έτσι που δεν άκουγαν ούτε αυτοί που βρίσκονταν δίπλα τους. Αυτό βεβαιώνει ο Γρηγόριος Θεολόγος, που κι αυτός ήταν εκείνη την ώρα στο ιερό βήμα. Ο Ουάλης δεν ήταν πια ο τραχής πολέμιος του βασιλείου, τον οποίον πράγματι θαύμαζε και σεβόταν. Μα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τη μεταστροφή του στο φρόνημα και στην πίστη. Βέβαια, ίσως και αυτό να είχε γίνει αν δεν τον τριγύριζαν οι αριανόφρονες. Πάντως, δεν έγινε. Η αυλή του βασιλιά ήταν γεμάτη από αιρετικούς που τον κολάκευαν για να μπορούν να τον στρέφουν κατά των Ορθοδόξων. Δεν είναι τυχαίο, οι αιρετικοί δούλεψαν συχνά σαν αυλοκόλακες και το επιδίωκαν συχνότερα. Και αυτό γιατί το ήθος δεν είναι ξένο προς την ορθή πίστη και προς την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, δουλεύοντας φιλότιμα στα παρασκήνια οι κακόδοξοι, έπεισαν σε λίγο καιρό τον Ουάλη να εξορίσει το βασίλειο και ας τον αναγνώριζε μέσα του. Οι λασπεροί πάντα καταδιώκουν τους καθαρούς. Και αν τύχει ο καθαρός να είναι πεντακάθαρο διαμάντι, τόσο το χειρότερο για αυτόν. Η Κεσάρια αντιστάθηκε. Η κάθε μερίδα για διαφορετικό λόγο. Οι κακόδοξοι πανηγύριζαν γιατί κατατρόπωναν το στήλο της Ορθοδοξίας, τον πέλεκι της κακοδοξίας τους. Οι Ορθόδοξοι θρυνούσαν και σιωπηρά διαμαρτύρονταν γιατί έχαναν
τον εκλεκτό θείο ποιμένα τους. Πολλές νύχτες δούλεψαν, πολλές νύχτες, οι αριανόφρονες, για να πείσουν τον Ουάλι να στείλει στην εξορία το βασίλειο. Κάποτε τα κατάφεραν. Το κακό διαδόθηκε σαν αστραπή. Ο βασίλειος μάλλον το περίμενε. Κάθε μέρα ξημέρωνε πιο συνεφιασμένη. Ο Ουάλις δεν απειλούσε, μα οι ευνούχοι τον δηλητηρίαζαν. Το βράδυ που λήφθηκε η απόφαση ειδοποίησαν και το βασίλειο. Ήλθε η ώρα να δείξει στο μόδεστο πως δεν αστειευόταν όταν του έλεγε πως δεν τον φοβίζει οποιαδήποτε εξορία. Ατάραχος λοιπόν ο βασίλειος δέχτηκε την είδηση. Ας είναι και αυτό. Ακόμα μία δοκιμασία για την αλήθεια μας. Όλα για την αλήθεια μας είναι λίγα τυποτένια. Ψέλησε ήρεμα στο φίλο του Γρηγόριο που δεν τον άφηνε πια ούτε στιγμή. Κανείς δεν είχε το κουράγιο να τον παρηγορήσει. Σωστότερα, κανείς δεν τολμούσε να τον παρηγορήσει. Να παρηγορήσεις τον θεωμένο άντρα. Μόνο θλίψη και απογοήτευση έβλεπε κανείς στα πρόσωπα όλων που βρέθηκαν στο επισκοπείο και όσων σε λίγα λεπτά έφτασαν εκεί. Έπρεπε να ετοιμαστεί. Έπρεπε να ετοιμάσει τις αποσκευές του. Αλλά δεν είχε τίποτα να πάρει μαζί του. Ένα τρίχινο εσόρασο και ένα ράσο που είχε φορέσει. Έστειλε μόνο να του φέρουν λίγα βιβλία. Την Αγία Γραφή, τη Φιλοκαλία του Οριγένη, λίγα έργα πατέρων της Εκκλησίας. Όλα ήταν έτοιμα. Στο παλάτι το διάταγμα βρισκόταν ξεδιπλωμένο στο γραφείο του Αυτοκράτορα, έτοιμο να δεχθεί την υπογραφή του. Οι κακόδοξοι ζητοκράβγαζαν έξω από το παλάτι το βασιλιά για την απόφασή του. Οι ορθόδοξοι κυριολεκτικά έκλαιγαν για το κακό που τους βρήκε. Έξω από το επισκοπείο έφτασε το αμάξι. Το αμάξι που θα έπαιρνε το βασίλειο να τον οδηγήσει σε κάποιο χωριό, πάντως μακριά, πολύ μακριά, τόσο που να μην τον ζεσταίνουν οι ακτίνες του ομολογητή. Να μην ζεσταίνουν οι ακτίνες του ομολογητή τους Καπαδόκες. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Γεναριάτικη νύχτα, κρύα και σκοτεινή, σαν την καρδιά των περισσότερων ανθρώπων. Όλα ήσαν αποφασισμένα. Έλειπε όμως η έγκριση του Θεού. Και γι' αυτό δεν πρόλαβε ο βασιλιάς να βάλει την υπογραφή του στο ξεδιπλωμένο διάταγμα της εξορίας. Ακριβώς την ώρα τούτη έφτασε στο διοικητήριο άσχημη είδηση. Ο μικρός Γαλάτης, γιος του βασιλιά, κεγόταν στον πυρετό. Ήταν άρρωστος βαριά και οι γιατροί δεν τον βοηθούσαν γιατί δεν μπορούσαν. Μολονότι ήσαν από τους καλύτερους γιατρούς της Ανατολής. Ο θάνατος ήταν σίγουρος. Συγχρόνως και η αυτοκράτηρα Δομνίκη πέρασε φρικτές νύκτες. Ανάστατος ο Ουάλης διέταξε να έρθουν κι άλλοι καλοί γιατροί. Δεν έκαναν κι αυτοί τίποτα. Ο δυστυχής πατέρας προσευχήθηκε όσο ποτέ άλλοτε, χωρίς αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη του Θεού ήρθε γρήγορα, στην ώρα της και σαν μαχαίρι. Θέλοντας και μη το κουρασμένο μυαλό του βασιλιά, πήγε στο Μέγα Βασίλειο. Ναι, αυτός έχει πίστη πολύ και αληθινή, θα μπορέσει να σώσει το παιδί μου. Αυτός, αν προσευχόταν, αυτόν θα τον άκουγε ο Θεός. Πώς όμως θα γινόταν αυτό? Πριν από λίγο θα τον εξόριζε και τώρα να πέσει στα πόδια του να τον παρακαλέσει? Τι θα έλεγε ο κόσμος? Έκανε κάτι άλλο, μια και πίστευε ότι ο βασίλειος θα του έσωζε το γιο. Έστειλε στο βασίλειο συγγενείς και φίλους που παρευρέθηκαν εκεί.
Ο Βασίλειος λησμόνησε το διωγμό και την εξορία. Συλλογίστηκε μόνο τον πόνο ενός πατέρα που έτυχε να είναι βασιλιάς, κακός έστω. Χωρίς καθυστέρηση κατέβηκε τα λίγα σκαλοπάδια του επισκοπείου και μπήκε στην άμαξα. Μόνο που αντί να τον οδηγήσουν στην εξορία, τον οδηγούσαν στο οίκημα της βασιλικής οικογένειας. Ήξερε την κατάσταση του παιδιού. Οι άνθρωποι του βασιλιά του εξήγησαν. Άρχισε λοιπόν σιωπηλά να παρακαλάει το Θεό όσο η άμαξα περνούσε από τους χιονισμένους δρόμους της Κεσάριας. Στον αυλό γύρω του σπιτιού περίμεναν πολλοί. Πρόσεξαν το βασίλειο και όλοι εντυπωσιάστηκαν από την αέρινη και μαζί επιβλητική παρουσία του. Τον οδήγησαν μέσα στο σπίτι και πριν ακόμη μπει στο δωμάτιο του αρρώστου, το παιδί καλυτέρεψε. Όλοι το παρατήρησαν και όλοι το βεβαίωσαν. Ο Θεός λυπήθηκε το δύστιχο ουάλι και έκανε το θαύμα του με τον εκλεκτό του Άγιο Βασίλειο, που συμβούλεψε να βαπτίσουν το παιδί και αμέσως έφυγε. Να όμως που ο ουάλις δεν συνετίστηκε. Παραδόθηκε πάλι στους αιρετικούς, έκανε το θέλημά τους και το παιδί πέθανε μόλις το βάπτισε ιερέας Αριανόφρον, ο παδός δηλαδή του Αρίου. Ο Θεός πάντα δίνει σημάδια της δυνάμεώς του, του θελήματός του. Μα οι άνθρωποι λίγες φορές έχουν μάτια να τα αναγνωρίσουν. Έτσι έγινε με τον Ουάλι και τους Αριανούς της εποχής του. Η κύρια δυσκολία για την αναγνώριση τούτη βρίσκεται στην αποδοχή της τακτικής του Θεού, στην τακτική του να φανερώνει το θέλημά του με πρόσωπα που ο Θεός εκλέγει. Η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου είναι να μισεί τα πρόσωπα αυτά. Πρέπει όμως να πούμε ότι κι αν το σημάδι δοθεί με φωτιά και σεισμό, με μάνα και νερό στην έρημο, με θάνατο ζωντανών και ανάσταση νεκρών, πάλι τα πολλά μάτια θα μείνουν κλειστά. Δεν θα βλέπουν σε αυτό τη Θεία Βούληση. Μετά το επεισόδιο τούτο, τη θεραπεία του παιδιού του από το Μέγα Βασίλειο, δεν μπορούσε ο Ουάλις να υπογράψει το διάταγμα εξορίας. Παρόλες τις δυσκολίες που θα περάσει ο Βασίλειος μέχρι το θάνατό του, δεν θα γνωρίσει την πικρία της εξορίας. Κάτι ανάλογο με την ασθένεια του Γαλάτη συνέβη λίγο αργότερα. Με ποιο νομίζετε, φίλοι αναγνώστες, φίλοι ακροατές? Με τον ίδιο τον Μόδεστο, που στο μεταξύ άλλαξε στάση απέναντι στο Βασίλειο, ακολουθώντας το παράδειγμα του αφέντη του. Ο Μόδεστος λοιπόν έπεσε άρρωστος βαριά. Το θανατικό φτερούγιζε πάνω από τον ανίσχυρο άντρα, πάνω από το ανίσχυρο σώμα του. Μέσα στη φοβερή αγωνία του θανάτου, λησμόνησε το παρελθόν και κάλεσε κοντά του το Μέγα Βασίλειο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί από τους πόνους και τη μεταμέλεια για ό,τι έκανε στον ιερό άνδρα. Για πολλά χρόνια διηγόταν σε γνωστούς και φίλους ο Μόδεστος πώς θεραπεύτηκε με την προσευχή του βασιλείου. Η συμπεριφορά και η διαγωγή του Μοδέστου φαίνεται πως άλλαξε ριζικά μετά το γεγονός αυτό. Έχουμε μάλιστα επιστολή του βασιλείου προς αυτόν που τον επενεί για το ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους και την εκκλησία. Είναι η επιστολή 104. Για την ίδια τούτη εποχή, δηλαδή αρχές του 372 μετά Χριστόν, διηγούνται πως κι άλλη φορά ο Ουάλις εκκλησιάστηκε σε ναό που λειτουργήσε ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Συνοδευόταν τώρα και από τον οικονόμο του Δημοσθένη, που ήθελε να επέμβει στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των δύο ανδρών. Δεν κατάφερε όμως ούτε καλά ελληνικά να μιλήσει και ο Βασίλειος έκανε ηρωνικό λογοπαίχνιο με το όνομά του που το είχε ο μεγάλος ρήτορας της αρχαιότητος. Εθεασάμεθα είδαμε δηλαδή
τον Δημοσθένη Αγράμματον. Επιδιώκοντας ο Δημοσθένης να μειώσει οπωσδήποτε το βασίλειο, έφτασε στο σημείο να τον απειλήσει, επειδή τάχα δεν είχε την ορθόδοξη πίστη. Τότε πήρε την απάντηση που έπρεπε, μπροστά μάλιστα στον Αυτοκράτορα. «Δουλειά σου, Δημοσθένη, είναι να φροντίζεις την καλή σούπα. Τα δόγματα δεν μπορείς να τα μάθεις, γιατί έχεις τα αυτιά σου κλειστά στην αλήθεια». Ο βασίλειος με όλα τούτα τα θαυμαστά σημάδια συγκίνησε βαθιά τον Ουάλη. Αυτό φανερώνει η γενναία του χειρονομία, να δωρήσει το βασίλειο πλούσια, τα πλούσια κτήματά του για την περίθαλψη πτωχών και αρρώστων, ίσως μάλιστα λεπρών. Παρόλα αυτά, παρόλη τη συγκίνηση του Ουάλη, δεν απογοητεύτηκαν οι Αριανοί. Κοντά του, στο παλάτι του, είχαν κάθε μέρα πολλές ευκαιρίες για να διαβάλουν τον αδιάβλητο, να λασπώνουν το λευκό βασίλειο, να παρουσιάζουν σαν λύκο το αγαθό αρνί. Η μέθοδός τους δεν λάθεψε. Κατάφερε να γίνει νέο διάταγμα της εξορίας του βασιλείου. Πάλεψε και ο Ουάλης πολύ με τον εαυτό του. Για πολλές μέρες ανέβαλε την υπογραφή του. Ένα πρωινό άνοιξε προσεκτικά την τυλιγμένη μεμβράνη και πήρε τον Γκάλαμον να βάλει την υπογραφή του. Μόλις όμως ο Γκάλαμος ακούμπησε ελαφρά στη μεμβράνη, τσακίστηκε. Του δίνουν δεύτερο Γκάλαμο, σπάζει και αυτός αμέσως. Υδρότας φάνηκε στο πρόσωπο του βασιλιά. Ταράσσονται κάπως και οι παλατιανοί αριανόφρονες. Θέλουν να τελειώνουν το γρηγορότερο. Σπασμωδικά του βάζουν στο χέρι τρίτο Γκάλαμο. Είχε και αυτός την ίδια περίεργη τύχη. Όλα τώρα στον Ουάλη έγιναν φανερά. Δεν έπρεπε. Το βασίλειο τον προστάτευε ο Θεός. Το δεξί του χέρι άρχισε να τρέμει πολύ. Κυριεύτηκε ολόκληρος από φόβο και δέος. Πήρε οριστικά λοιπόν την απόφαση να μην ενοχλήσει πια το Μέγα Βασίλειο. Ποτέ πια. Ποτέ κόντρα με τον εκλεκτό του Θεού. Έτσι αποφάσισε τρομαγμένος ο κοσμικός άρχοντας. Και ένιωθε πως τον κυνηγούσε το θείο πνεύμα του βασιλείου. Μέχρις εδώ έφτανε. Δεν προχώρησε θαρετά. Δεν είχε τόλμη. Δεν εγκολπώθηκε δηλαδή το πνεύμα του βασιλείου. Μόνο το φοβήθηκε, το θαύμασε. Την αλήθεια όμως πρέπει να τη ζει κανείς. Δεν αρκεί να τη θαυμάζει. Ο θαυμασμός είναι το πρώτο σκαλοπάτι του προθαλάμου. Ενώ η ζωή είναι η μετοχή. Ενώ ζωή είναι η μετοχή στην αλήθεια. Και απόλυτη σημασία έχει μόνο η ζωή. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει
ο Βασίλης Ατζακλής. Το πυρωμένο καμίνι έσβησε, ο αητός της Ανατολικής Εκκλησίας άντεξε στη φωτιά. Την νίκησε και τώρα ήταν τουλάχιστον ελεύθερος να καθοδηγεί, να πετάει πάνω από την Καπαδοκία, τον Πόντο και τη Μικρή Αρμενία, να επιβλέπει και να φανερώνει την αλήθεια που γνώρισε τους θείους εθέρες, που έφτασε με τα χαριτωμένα φτερά του. Τελείωσε λοιπόν η δοκιμασία που έφερε ο Ουάλης. Οι Ορθόδοξοι ανέπνευσαν προπάντων γιατί έβλεπαν το Βασίλειο, έβλεπαν σε αυτόν το νέο Μωυσή τους, ελεύθερο. Αλλά τούτο δεν σήμαινε αλίμονο τη λύση των πολλών εκκλησιαστικών προβλημάτων, όπως και δεν σήμαινε την πλήρη απογοήτευση των εχθρών του Βασιλείου. Στο εξής δεν θα είχε άμεσες επιθέσεις, αλλά έμεσες, που κουράζουν και κάποτε παραλύουν τα νεύρα. Οπωσδήποτε όμως με την υποχώρηση του Ουάλη αρχίζει νέα περίοδος στο δημιουργικό έργο του Βασιλείου. Αυτή θα δούμε στο κεφάλαιο τούτο. Μπαίνοντας το έτος 372 μετά Χριστόν, ο Ουάλης βρισκόταν, καθώς είπαμε, στην Κεσάρια. Πρωτεύουσα της πρώτης έμενε η Κεσάρια και της δεύτερης ορίστηκε υποδανδός. Το μέτρο εξυπηρετούσε τάχα σκοπούς διοικητικούς. Έτσι νόμιζαν οι παλατιανοί σύμβουλοι ότι θα διοικιόταν καλύτερα η εκτεταμένη Καπαδοκία. Ανεξάρτητο όμως με το αν τούτο ήταν ορθό ή όχι, ο Βασίλειος αντέδρασε πολύ. Και αυτό γιατί τα σχέδιά του περί ενότητος της Εκκλησίας δυσκολεύονταν τώρα περισσότερο. Η θέση του σαν αρχιεπισκόπου όλης της Καπαδοκίας ήταν ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση των διασπαστικών τάσεων πολλών επισκόπων της περιοχής. Ιδιαίτερα όσοι επίσκοποι έκλειναν προς τον αριανισμό και όσοι λύγιζαν στις πιέσεις των παλατιανών αισθάνονταν ελεύθερα να πάνε με τα νερά των ισχυρών, αφού δεν είχαν άμεσο προϊστάμενο τον αυστηρό Βασίλειο. Δεν θα περάσουν λίγοι μήνες και οι φόβοι του Βασιλείου θα επαληθευτούν. Όταν ζήτησε να συναντήσει επισκόπους της Β' και Καπαδοκίας, αυτοί τον αγνώρισαν τελείως. Και όχι μόνο αυτό, με πρωτοβουλία του Ανθίμου Τιάνων, των Αριανιζόντων και αυτών που δεν χώνεψαν την άνοδο του Βασιλείου στο θρόνο, έκαναν συνόδους εν αγνία του, έπαιρναν αποφάσεις για εκκλησιαστικά θέματα με απότερο σκοπό τη μείωσή του. Πιστεύεται μάλιστα πως η διαίρεση επινοήθηκε για να μειωθεί αισθητά η επιρροή του Βασιλείου σαν αρχιεπισκόπου ολόκληρης της Καπαδοκίας. Γι' αυτό πιθανότατα η διαίρεση να είχε αποφασιστεί πριν το 372. Της έδιναν όμως αναβολή με την ελπίδα ότι ο Βασίλειος θα άλλαζε στάση. Και τώρα που έχασαν για κάθε τέτοιο πράγμα την ελπίδα τους, προχώρησαν στη διαίρεση. Γενικά πάντως, οι συνέπειες της διαιρέσεως ήσαν πολύ άσχημες για τη φημισμένη πρωτεύουσα, την Κεσάρια. Οι κρατικές αρχές και οι ποικίλες υπηρεσίες διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν κατά το ίμιση την Κεσάρια και να εγκατασταθούν στο άσημο χωριό, στην Ποδανδό.
Μαζί εξαφανίστηκαν και οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές ακόμη και οι έμποροι, οι δάσκαλοι και μέρος του πληθυσμού. Πολλοί από τους πρόκριτους αυτοεξορίζονταν σε μακρινούς τόπους για να αποφύγουν το βίαιο μετοικισμό στην Ποδανδό. Μερικοί μάλιστα πέθαναν από στεναχώρια ή αυτοκτόνησαν όταν τους ανάγκαζαν να μετοικήσουν στο άθλιο χωριό της Ποδανδού. Η Κεσάρια ρημώθηκε σε λίγο από τα καλύτερα στοιχεία της. Αν μάλιστα προσθέσει κανείς και την πρόσφατη ροή σε αυτήν απέδευτον σκυθών μασαγέτων από την Κασπία θάλασσα, θα καταλάβει γιατί ο Βασίλειος θρυνούσε την απαιδευσία των κατοίκων της, την έλλειψη σχολών και διδασκάλων στην εποχή τούτη. Στις επιστολές του 74, 75 και 76 δείχνει όλο το ενδιαφέρον του για την πρωτεύουσα της Μητροπόλεως του. Ακόμη περισσότερο, το κακό που τη βρήκε γίνεται τώρα αιτία να εκφραστεί μια τρυφερή σχεδόν αγάπη που έτρεφε για την πόλη της μητέρας του Εμέλειας. Από την άλλη μεριά, το πίμνιό του, οι Κεσαρείς κατέφυγαν σε αυτόν. Περίμεναν βοήθεια μόνο από αυτόν. Δεν πολυπίστευε φυσικά πως θα μπορούσε να αλλάξει τα σχέδια των Παλατιανών που είχαν και λόγους εκκλησιαστικούς να επιμένουν σε αυτά. Δεν ήθελε όμως και να μείνει με σταυρωμένα χέρια τώρα που η ωραία του Κεσάρια έχανε τους λόγιους άνδρες της, τους πνευματικούς ανθρώπους της. Τώρα που τα φιλανθρωπικά του χτίρια θα καθυστερούσαν αφού λιγόστευαν τα έσοδα. Γιατί συνέβη και αυτή η μικρό της? Ο άνθιμος Τιάνων, συνονοημένος με λίστο συμμορίες, έκλεβε τα μουράρια που κουβαλούσαν τα εκκλησιαστικά έσοδα και που έπρεπε να περάσουν μέσα από το έδαφος της επαρχίας του. Δικαιολογούσε μάλιστα την άθλια αυτή πράξη του, λέγοντας ότι δεν πρέπει να πληρώνει κανείς τίποτα στους κακόδοξους όπως είναι ο Βασίλειος. Έπειτα, το πίμνιό του θα τον κατηγορούσε ανοιχτά. Μας εγκαταλείπεις τώρα στην κρίσιμη ώρα, Θεοφιλέστατε. Αυτό δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Στράφηκε στους ισχυρούς φίλους του. Στην κρατική μηχανή υπήρχαν πρόσωπα που τον εκτιμούσαν. Συνδέονταν μεταξύ τους με φιλία και μπορούσε να ζητήσει τη μεσολάβησή τους για την αποτροπή της διαιρέσεως που είχε κιόλας γίνει. Έγραψε λοιπόν σε έναν ανώτατο κρατικό υπάλληλο, τον Μαρτινιανό, στο στρατηγό του επισιτισμού Αμβούργιο και στον ίδιο τον έπαρχο Κωνσταντινούπολεως Σοφρόνιο. Σε όλους διεκτραγωδούσε την κατάσταση, μα δεν είχε να προτείνει σχέδιο δράσεως, τρόπο χειρισμού του ζητήματος. Έτσι τους κίνησε μόνο το ενδιαφέρον, τους συγκίνησε και τους παρακάλεσε να κάνουν ό,τι μπορούν για την ωραία Κεσάρια. Το μόνο που έγινε μετά το σάλο τούτο ήταν να αντικατασταθεί η Ποδανδός από τα Τίανα, μια πόλη με παλιά παράδοση και περισσότερο πληθυσμό. Και όπως θα δούμε πιο κάτω, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα από τις αξιώσεις του Μητροπολίτη Τιάνων, που τότε ήταν ο ικανός και πεισματάρης άνθιμος. Δοκιμάζεται η φιλία, απάντηση στη διαίρεση. Δεν είχε τη δύναμη λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να ματαιώσει τη διαίρεση. Είχε όμως τη σύνεση του ποιμένα και αντέδρασε στο αντικανονικό αυτό μέτρο έτσι που να προκύψει ωφέλεια στους πιστούς. Χειροτώνησε δηλαδή επισκόπους σε μερικές κομοπόλεις που δεν ήσαν επισκοπές και που τις διεκδικούσε ο Μητροπολίτης της Δευτέρας Καπαδοκίας. Η ωφέλεια ήταν άμεση. Οι πιστοί των πόλεων τούτων γνώρισαν εντονότερη την πνευματική ποιμανητική φροντίδα, πρόκοψαν περισσότερο στην πνευματική ζωή και δεν παρασύρθηκαν από τους κακόδοξους. Αντί λοιπόν να διαιρεθεί η Εκκλησία, αυξήθηκε πνευματικά. Στις καινούργιες επισκοπές τοποθέτησε φυσικά φίλους του και ανθρώπους αυστηρά ορθόδοξους. Το περίεργο όμως είναι ότι για το σχέδιό του αυτό
χρησιμοποίησε δύο μεγάλους θεολόγους που και οι δύο απέτυχαν στο έργο τούτο. Πρόκειται για τον φίλο του Γρηγόριο Θεολόγο και τον αδελφό του Γρηγόριο. Τον πρώτο χειροτώνησε για την επισκοπή Σασίμων μεταξύ Κεσαρίας και Τιάνων. Το δεύτερο για την επισκοπή της Νίσας κοντά στον Άλλη ποταμό. Ο φίλος του δεν πήγε καθόλου στην επισκοπή του. Ο αδελφός του πήγε, αλλά δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε. Η απόφαση του βασιλείου να χρησιμοποιήσει το φίλο του Γρηγόριο στο παραπάνω σχέδιο έγινε αιτία να δοκιμαστεί για λίγο η φιλία των δύο ανδρών και θα είχε διαλυθεί οριστικά αν δεν ήσαν και οι δύο μεγάλοι. Ο βασίλειος χρησιμοποίησε κάπως βαριές κουβέντες για το φίλο του Γρηγόριο που δεν έμενε στα σάσιμα να επισκοπεί. Τον κατηγόρησε ότι αγνοεί την εκκλησιαστική κατάσταση, ότι είναι άφιλος απαίδευτος. Ο Γρηγόριος επαναστάτησε και αντέδρασε βία. Πάντα το ίδιο έκανε στη ζωή του όταν τον ζητούσε να εγκαταλείψει την ησυχία και να αναλάβει δράση, οποιαδήποτε δράση. Ήξερε καλά πως δεν ήταν άνθρωπος δράσεως. Την αποστρέφονταν όσο τις αμαρτίες του. Και τώρα έλεγε στο βασίλειο «Να βρεις άλλους να προσέχουν τα φορτωμένα μουλάρια για να μην στα παίρνει ο άνθιμος Τιάνων». Το έλεγε αυτό γιατί τα σάσιμα ήταν σταυροδρόμι, πέρασμα και στο σημείο αυτό έβρισκε την ευκαιρία ο άνθιμος να παίρνει τα μουλάρια ισχυριζόμενος ότι τα σάσιμα είναι η Μητρόπολη του και ότι στους αιρετικούς δεν πρέπει να πληρώνει κανείς φόρους, καθώς είπαμε πιο πάνω. Αν όμως σκόπευε στο χωριό του το άνθρωπος του βασιλείου, τα εκκλησιαστικά έσοδα της περιοχής θα έφταναν ασφαλή στην Κεσάρια και τα φιλανθρωπικά έργα θα τελείωναν μια ώρα γρηγορότερα. Όλα τα έβλεπε και όλα τα εκτιμούσε ο Γρηγόριος. Αυτός παραπάνω μας είπε ότι το σχέδιο του βασιλείου προέκοψε πνευματικά στην περιοχή εκείνη. Αυτός ήξερε από όλους καλύτερα σε τι χρησιμεύαν τα φορτωμένα μουλάρια. Όλα λοιπόν καλά, μα όχι ο ίδιος μες στην προσπάθεια. Δεν ήταν στα μέτρα του στο χαρακτήρα του. «Κάνε ό,τι ωραίο μπορείς, Βασίλειε. Εμένα όμως άφησέ με στην ησυχία μου». Στη δράση γινόταν μικρός, στη σκέψη μεγάλος. «Για μένα, Βασίλειε, η πιο μεγάλη πράξη και δράση είναι η απραξία». Τον κεραυνοβολούσε ο βασίλειος με αυστηρά γράμματα, τον προέτρεπε να βοηθήσει στο γενικότερο έργο της διασώσεως της ενότητος. Και εκείνος έστελνε στους αλόκοτους κεραυνούς, όπως είπα παραπάνω, «Πράξη είναι η απραξία». Πώς να συμφωνήσουν με τέτοιες προϋποθέσεις οι δύο ιεροί άνδρες? Κι όμως κατάλαβαν ο ένας τον άλλον, γιατί και τη δύναμη και τη διάθεση είχαν να σκύψει ο ένας στην καρδιά του άλλου. Ο βασίλειος τελικώς σεβάστηκε την απραξία του Γρηγορίου. Ο Γρηγόριος αναγνώρισε ότι οι ενέργειες του βασιλείου υπαγορεύονταν από το συμφέρον της Εκκλησίας και ήταν θέλημα Θεού. Έρχονται στιγμές πικρές για τον Γρηγόριο. Διαμαρτύρεται. Γράφει «Μα δεν σκέφτηκε στη φιλία μας που με έστειλες επίσκοπο σε αυτό το άθλιο χωριό? Να κάνεις να μην πιστεύω πια στη φιλία». Κουβέντες φοβερές. Ακόμα και οι φίλοι τους παραξενεύτηκαν. Τον έφτασε παντού και ο βασίλειος απολογείται στον κοινό φίλο Ευσέβιο Σαμοσάτων, που φαίνεται του έκανε κάποια παρατήρηση. «Όπως εσύ, έτσι κι εγώ θα ήθελα να επιμένει ο Γρηγόριος μια εκκλησία ανάλογη προς τις ικανότητές του. Και τέτοια εκκλησία είναι η γη ολόκληρη. Αυτό δεν γίνεται όμως. Ας επιμένει λοιπόν το μικρό τόπο των Σασίμων, για να γίνει ο τόπος ένδοξος από τον Γρηγόριο και όχι ο Γρηγόριος ένδοξος από τον τόπο». Χαρακτηριστικό του μεγάλου άνδρα είναι να ικανοποιείται από τα μικρά και να κάνει τα μικρά μεγάλα. Αυτά έγιναν μεταξύ Φεβρουαρίου και Πάσχα
του 272. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Γρηγόριος ταλαιπωρήθηκε πολύ. Προπαντός αφότου πήγε το 379 στην Κωνσταντινούπολη, όπου στήριξε την Ορθόδοξη πίστη στα μαύρα χρόνια της Αριανοκρατίας και όπου το έτος 381 έγινε αρχιεπίσκοπος. Κάτι όμως φαίνεται έμενε από την πικρία που του έδωσε ο Βασίλειος. Τη θυμήθηκε ακόμη και πάνω στον τάφο του Βασιλείου την ώρα που του έλεγε τον καταπληκτικό επικίδιο λόγο του. Και πάλι όμως θα δικαιολογήσει το Βασίλειο λέγοντας πως η πράξη του υπαγορεύτηκε από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Κάτι που ο Γρηγόριος δεν αρνήθηκε ποτέ στο Μέγα Βασίλειο. Γνωρίσαμε τον Βασίλειο σε μια στιγμή υπερήφανη, άτεγκτη και θα λέγαμε σκληρή. Ήταν η στιγμή που αντιμετώπισε τον ύπαρχο των Πρετοριανών μόδεστο. Και ήταν η συμπεριφορά του Βασιλείου τέτοια γιατί του ζητήθηκε να νοθεύσει την πίστη, να πληγώσει δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι ο μεγάλος άρχοντας μόδεστος γνώρισε τον άτεγκτο Βασίλειο. Ήρθε όμως γρήγορα η εποχή που ο μόδεστος θα γνωρίσει έναν αλλιώτικο βασίλειο, όπως και ο βασίλειος έναν άλλο μόδεστο, που δεν απειλεί, δεν φοβίζει, δεν εξευτελίζει. Ήσαν αρκετά όσα είδε ο μόδεστος. Έφτανε άλλωστε η θαυματουργική θεραπεία του από το βασίλειο για να μεταβάλει στάση. Μέσα του έγινε μια φοβερή διεργασία. Κι έτσι, ο μόδεστος βγήκε από το καμίνι της πνευματικής πάλης δουλεμένος, γαλβανισμένος, αξιόλογος άνθρωπος. Στο μόδεστο αυτόν, ο Βασίλειος, 5-6 μήνες μετά τα φοβερά γεγονότα του χειμώνα, στέλνει επιστολές και ζητάει τη μεσολάβησή του για όσους έχουν ανάγκη. Μπορούσε να πονάει προς όλες τις κατευθύνσεις και για όλους τους ανθρώπους. Και πρώτα φροντίζει για όσους βλέπει συχνότερα, δηλαδή τους ιερείς του. Τα έσοδά τους την εποχή εκείνη ήσαν μηδαμινά. Χρειαζόταν ηρωισμός για να μπορέσει να ζήσει κανείς με τόσα λίγα. Όπως χρειάζεται ηρωισμός να αρνηθεί σήμερα τα τυχερά του ένας αρχοντοπαπάς για μερικές περιπτώσεις. Άλλοτε ο Μέγας Κωνσταντίνος, πληροφορημένος για την οικονομική κατάσταση των ιερέων, διέταξε να μην πληρώνουν κεφαλικό φόρο. Αυτό ατόνισε και ο Βασίλειος παρακάλεσε θερμά το μόδεστο να δοθεί στους ιερείς η μικρή αυτή παρηγορία. Η αγάπη του για τους ανθρώπους αλλά και η μεγαλοπραγμοσύνη του μαγνήτιζαν όλους και σε αυτόν απευθυνόταν σε στιγμές ανάγκης και απογνώσεως. Του ζητούσε λοιπόν βοήθεια και μεσολάβηση, να μεσολαβήσει τους άρχοντες. Ακόμη και οργανωμένες κοινωνικές ομάδες τον αρχιεπίσκοπο κατέφευγαν. Το πρωί του χτυπούσαν την πόρτα εργάτες από την περιοχή του όρους Ταύρος της Καπαδοκίας. Τους άνοιξε ο Διάνος. Τους έβαλε να περιμένουν για λίγο και ύστερα πέρασαν στο φτωχικό γραφείο του Μεγάλου Βασιλείου. Ήξεραν ή μάλλον είχαν ακούσει πως ο σπουδαίος αρχιεπίσκοπός τους ζούσε φτωχικά, μα όχι κι έτσι, αυτό ήταν απίστευτο. Και τους έκανε μάλιστα να είναι συνετότεροι σε ό,τι θα τους ζητούσαν. Δεν ήταν μικρότερο και το ξάφνιασμά του Μεγάλου Βασιλείου, εργάτες από τον Ταύρο. Ναι, ήξερα βέβαια ότι εκεί δούλευαν μεταλλεία σιδήρου, αλλά τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί με τα τίμια ροϊζασμένα χέρια? «Μας εγκατέλεψαν όλοι, Άγιε Πάτερ», του είπαν. «Εμείς δουλεύουμε για το σίδερο του κράτους και το κράτος μας κοιτάζει.
κοιτάζει να μας ξεκάνει με βαρύς φόρους. Δεν μπορούμε. Θα εγκαταλείψουμε τα μεταλλεία μας, γιατί τα δουλεύουν μόνοι τους και ας έρθουν άλλοι. Θα φύγουμε αν θέλουν και από τα χωριά μας. Δεν ζητούμε πολλά, Πάτερ. Να λιγοστέψουν το φόρο που βάζουν στο σίδερο που βγάζουμε. Πάλι στο μόδεστο ο Βασίλειος. Τον παρακαλεί και τον οικετεύει σχεδόν γονατιστός να βοηθήσει τους τίμιους αυτούς εργάτες. Και τα προσωπικά προβλήματα φτωχών, αδικημένων, ορφανών, συγγενών, χειρών, συμπατριωτών τον απασχολούσαν καθημερινά. Όλα δείχνουν ότι εκτός από τη θεία αγάπη που τον έκαιγε για όλους, είχε το χαρακτήρα και τις αρετές του πολιτικού, του καλού πολιτικού άρχοντα. Του πολιτικού άνδρα που ζητάει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που αναλύσκεται στη διακονία τους. Αναλύσκεται για τους συμπατριώτες του και αυτό του δίνει χαρά. Και μαζί βέβαια κύρος μεταξύ των ανθρώπων. Κύρος που το χρειαζόταν για να συνεχίζει καρποφόρα το έργο του. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.